δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό αυτό να απαντηθεί. Και δεν μπαίνει θέμα ηθικής, μπαίνει θέμα κυρίως επιβίωσης. Βέβαια, δεν θα ήθελα να βομβαρδίσω έναν άμαχο ή να κάνω κάτι αντίθετα στα πιστεύω μου, αλλά ο πόλεμος εξορισμού είναι ένα άθλιο γεγονός. Οπότε, πλέον εκεί επαφίεται στον ανθρωπισμό του κάθε ένα από εμάς. Ναι, υπάρχουν ηθικά όρια, γι' αυτό το λόγο έχουμε και κανόνες στον πόλεμο. Π.χ. τακτικές όπου σκοτώνουμε αμάχους, παιδάκια, με πρόσφατα παραδείγματα. Ναι, υπάρχουν σίγουρα όρια. Δύσκολη ερώτηση. Δεν νομίζω να υπάρχουν όρια. Αν μιλάμε για αντίπεινα σε αμάχους, υπάρχουν όρια σίγουρα. Είναι συζητήσιμα. Συζητήσιμες οι εναλλακτικές. Όχι. Στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Όχι. Για μένα όχι. Ατομική βόμβα. Εντάξει, θα μπορούσαν, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα, θεωρώ, η πρώτη μου απάντηση είναι όχι. Τώρα, αν το αναλύσουμε φιλοσοφικά και ηθικά και δεν ξέρω και εγώ τι, μπορεί να βγει κάτι άλλο, ναι, μεν, αλλά. Αλλά η πρώτη μου, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το όχι. Όχι, δεν θεωρώ ότι είχαν το ηθικό έρισμα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Διότι δεν είχαν κανένα λόγο να κρίνουν αυτοί ότι πρέπει να εξαλείψουν, ας πούμε, δύο πόλεις με το έτσι θέλω στο τέλος κιόλας του Δεύτερου Παγκοσμίου. Όχι. Και μην με ρωτήσεις γιατί, δεν έχει κανένα στο δικαίωμα. Εκείνα τα χρόνια, μάλλον όχι. Ποτέ. Ναι, διότι διαφορετικά αντιμετώπιζαν έναν πόλεμο αυτοκτονίας.